Έχω αρχίσει πασαρέλες, τώρα τρελαίνομαι. Τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι, τώρα με έχει μάθει βαλιά φοβερά πράγματα. Μου λέει, δεν θα βγαίνεις έτσι, θα βγαίνεις ωραίος, κομψός, ντυμένος. Έρχεται ο Βαγγέλης ο Ζάχος, με κάνει κουκλί ζωγραφιστό, έλα πείτε, ναι, ο στυλίστας μου βέβαια. Ξεκάθαρα τα λέμε. Που εγώ που δεν έχω φορέσει λουλούδι πάνω στη ζωή μου, λουλούδι δεν έχω φορέσει, μόνο σε κάτι μπουζούκια παλιά, αναγκαστικά τα παίρνεις μαζί στο σπίτι κτλ. Κοίταξε με τώρα. Βάλια, έλα πες τα. Έμα. Βάλια Χατζη Θεοδόρου, παρακαλώ. Και πώς σου πάνε τα πουκάμισα με τα λουλούδια, πώς σου πάνε. Καλησπέρα, γεια σας. Και το λες για το κολακέ, τι το εννοείς, έτσι. Σου πάνε πάρα πολύ. Οντός, θα κάνω και στροφή, κοιτά. Πάμε, καλό. Σας ζητάμε. Το έχω παράπονο, εντάξει. Αρκετά, αρκετά με καλό πιασέ. Υπάρχει παράπονο το οποίο έχω και στο λέω τώρα. Συγγνώμη, όταν ξεκινήσαμε, μου λες, Πέτρο, εγώ θα σε αναδείξω στα social media, θα γίνεις Instagrammer, πώς τα λένε αυτά, swipe up. Influencer, ναι. Και αυτά. Αυτό. Όλα. Μία φωτογραφία με λουλουδά, το που κάμισε στο Instagram σου, δεν με έβανες. Θα βάλουμε σήμερα. Και αυτό Εννοείτε. Είναι δέσμευση. Εννοείται. Λοιπόν, η μόνη δέσμευση που έχει η Βάλια προς εμένα είναι αυτή και η μόνη δέσμευση που έχουμε εμείς προς τους φίλους μας είναι φυσικά ότι εδώ όποιος γυρίζει... κερδίζει. Καλώς ήρθες, Στέλιο, Ευαγγελία, που δίνεις. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Να παίξουμε μια λεξομαχία, να ζεσταθούμε λιγάκι. Ναι. Κεράκι, μπάζερ, τα μάτια στη Βάλια μας, θα δώσει κατηγορία. Η κατηγορία είναι στα μπουζούκια. Η κατηγορία στα μπουζούκια, γι' αυτό έβαλα εγώ το πουκάμισο με το λουλούδι. Κατευθείαν, πάμε. Όποιος το βρει πρώτος, 100 ευρώ και σειρά προτεραιότητα. Το βρήκε η Δήμητρα, για να δούμε. Πιατέλες. Πιατέλες. Με. Ναι. Έχεις λίγα δεύτερα ακόμη. Μόνο η Ευαγγελία και ο Στέλιος συνεχίζουν. Και το βρήκε ο Στέλιος και το λέει. Πιατέλες με φρούτα. Πιατέλες με φρούτα. Ναι. Συγχαρητήρια, Στέλιο, για την απάντηση που σου προσέφερε η Δήμητρα. Απλόχερα, γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος πάνω απ' όλα. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω από τις κυρίες για να γνωρίσω πρώτα τη φίλη μου, τη Δήμητρα. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Μπουζούκα, πας ή πήγαινες παλιά. Παλιά. Παλιά μαζί με μένα, ε. Καλά θα περάσουμε. Χαίρομαι. Όπα, εδώ τι έχουμε. Α, παιδιά, ζητώ συγγνώμη, κύριε Γαλανούλη. Συγγνώμη, αλλά εγώ νόμιζα ότι είχαμε βάλει κάποιο καφάσι από κάτω για να ανέβει η Ευαγγελία για να μπορεί να φτάνει τον τροχό της τύχης. Όλο αυτό είναι αληθινό. 2 μέτρα. Γεια σου, καλώς όρισε. Καλώς σας βρήκα. Τι είναι κανείς. Είμαι καλά. Δεν έχει. Απίστευα να είμαστε δύο κυρίες, τώρα εδώ 2 μέτρα. Ναι, αλλά με βάλανε στην άκρη, δεν με βάλανε στη μέση. Τι έχουμε στην απ' έξω, εσένα. Ιδέες. Όχι, απ' έξω είναι αυτή εδώ. Εδώ είσαι στην απ' έξω, οπότε είσαι εντάξει, ακόμα με στο παιχνίδι. Εντάξει, καλά είμαι. Έχει φέρει παρέα σήμερα μαζί σου. Έχουν έρθει δύο φίλες μου. Έχει τάξει κάτι. Μπουκάλι. Παιδιά, έχουμε βάλει την κατάλληλη κατηγορία για ξεκίνημα. Βάλαμε τα μπουζούκια, μπουγάλι, φρούτα, τα έχουμε. Μπουκαλάκι. Μας λείπουν οι τραγουδιστές, παιχνίδι τώρα. Ο πρώτος γύρος έρχεται. Πρώτος γύρος, πρώτη κατηγορία, παίζει ο Στέλιος. Η κατηγορία είναι ξένη σειρά. Ξένη σειρά, λοιπόν. Βλέπετε ξένες σειρές. Έχω υπόψη με ένα κανάλι, το Star, δείχνει τις καλύτερες ξένες σειρές τα τελευταία 22 χρόνια. Ισχύει. Καλή επιτυχία, καλή αρχή, Στέλιο. Ξεκινάμε. Λοιπόν, έχουμε 20 ευρώ για σένα. Το πρώτο σύμφωνο είναι... Θα πω το σίγμα. Ωραία. Προφανώς γυρίζεις πάλι. Και είναι 30 ευρώ τώρα. Το ταφ. Δηλαδή 90 ευρώ με το τριπλό γράμμα. Είσαι στα 110 και γυρίζεις ξανά. Ξένη σειρά ψάχνουμε. Και έστω και λίγο-λίγο ανεβαίνεις όμως. Τώρα είναι 50-άρικο. Πάμε. Το νι. Είσαι στα 260 σύνολο, Στέλιο μου, και είσαι ο μόνος που παίζει μέχρι στιγμής. Έχεις βγάλει κάποια άκρη ή καμία τελείως. Καμία. Θα αγοράσω το α. Μόνο ένα. Έχεις 160 ευρώ. Θέλεις και άλλο φωνή, ένα. Θα γυρίσω. Ωραία.
Θα πω το ρο. Ρο. Ναι, το ρο υπάρχει, αν και τα λέει κουτουρού ο Στέλιος, τα πετυχαίνει. Αυτό είναι καλό για το Στέλιο, 180 ευρώ. Και οι τρεις είναι φοβεροί φαν ξένων σειρών, δεν καταλάβει. Ναι, ναι, έλα, Στέλιο μου. Θα αγοράσεις το όμικρον. Απλά κάνω τον έξυπνο, επειδή εγώ έτυχε να βρω το γρίφο με το προηγούμενο γράμμα που έβαλες. Και έτσι τώρα μπορώ να χαίρομαι για σένα. Αλλά εσύ δεν χαίρεσαι για σένα. Δεν χαίρομαι γιατί δεν το ξέρω. Κάτσε ρε φίλε να έρθω από εκεί, να δω πώς δεν το βλέπω εγώ καλά. Σου έχω κάνει κάποιο λάθος. Έλα ρε φίλε, εκεί είναι τώρα. Εκεί είναι. Και να μην το έχεις δει, το ξέρεις. Πρέπει να γυρίσεις, σε παρακαλώ. Ορίστε, δεν μας έφτανε αυτό. Έχουμε και τα διλήμματα τώρα, Βάλια. Γιατί κάτω από το ερωτηματικό υπάρχει ένα δίλημα. Στο οποίο δίλημα θα πάμε μοναχά, εάν πεις ένα γράμμα σωστά. Θα πω το φι. Είναι τυχαία η απάντησή σου. Ναι. Το καταλάβαμε. Καλή επιτυχία, Δήμητρα. Πρέπει να γυρίσω ή να το λύσω. Όπα, έρχομαι δίπλα σου. Κάτσε, Δήμητρα, περίμενε. Τι κερδίζω στη μία περίπτωση, τι κερδίζω στην άλλη περίπτωση. Λοιπόν, στη μία περίπτωση κερδίζεις ό,τι φέρεις. Σε περίπτωση που το λύσεις τώρα, παίρνεις ένα κατοστάρικο χωρίς συζήτηση. Όχι, εγώ θέλω να γυρίσω. Αυτό θα κάνει. Ναι, θα γυρίσω, θα γυρίσω. Τριάντα. Το λάμδα. Έτσι. Ήξερες το γρίφο, αυτό είναι το φοβερό. Με έχεις αποτρελάνει τελείως. Πραγματικά. Ήμουν σε φάση πανηγυρισμού ότι το έχουμε, ρε παιδί μου, και μου το άφησες εκεί πέρα. Άρα δεν είναι αυτό που υποψιάζωσουν και η Ευαγγελία. Θα μου πει αν και αυτή ξέρει το γρίφο, αν το ξέρεις σαν τη Δήμητρα ή αν το ξέρεις σαν Ευαγγελία. Εγώ δεν βλέπω καθόλου σειρές, τίποτα. Παιδιά, τι φοβερή, τι συνεφίλ, τι καταπληκτικοί άνθρωποι έχουν, δεν έχουν τηλεόραση σπίτι. Πάμε, Ευαγγελία. Για να δούμε. 100 ευρώ και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ήδη όλες οι συνδρομητικές πλατφόρμες κάνουν τηλέφωνα στα παιδιά βλέποντας πόσο λάτρες είναι των ξένων σειρών. Έλα, Ευαγγελία μου. Θα πω το μη. Το μη, λοιπόν, δεν υπάρχει. Και έτσι γυρίζουμε πάλι στο Στέλιο, ο οποίος τα έχει βρει όλα τα γράμματα, κατά λάθος, και έχει 80 ευρώ. Το πρώτο ξέρω. Ωραία. Το δεύτερο είναι. Θέλεις να γυρίσεις, βεβαίως. Θα γυρίσω. Άμα να το δίλημα. Το πι. Πι. Με αυτοπεποίθηση, γιατί μου είπε ότι ξέρει την πρώτη λέξη. Την πρώτη λέξη. Άρα σου είπε η τελευταία λέξη ουσιαστικά. Ναι. Το σύνολο μέχρι στιγμής δεν είναι μεγάλο, έτσι. Είναι στα 120 ευρώ. Κάτω από το ερωτηματικό παίζουν δύο πράγματα. Είτε 500 ευρώ είτε χρεοκοπία. Τι νιώθεις ότι έχει εκεί. Σίγουρα ότι και να έχει θα το σηκώσω. Δεν έχεις να ρισκάρεις κάτι, αυτό εννοεί ο άνθρωπος, ότι σίγουρα θα το σηκώσω, γιατί το να χάσει 120 ευρώ δεν έγινε και τίποτα. Αλλά αν έχει 500 άρικο, τι γίνεται. Αν έχει 500 άρικο, τότε ο φίλος μου ο Στέλιος θα ζοριστεί. Γιατί για να το εισπράξει μαζί με τα άλλα 120, δηλαδή 6-20 και ό,τι κάτσει, θα πρέπει να λύσεις γρίφο. Οπότε να παρακαλάς να έχει χρεοκοπία. Φίλε, λυπάμαι. Φίλε, λυπάμαι. Την πάτησες, πρέπει να λύσεις το γρίφο σε λίγο. Βέβαια τα καλά νέα για σένα έρχονται τώρα, γιατί με 620 ευρώ μιλάμε για φωνήεντα και φωνήεντα, έτσι. Θα αγοράσω το ύψιλον. Το περίμενε, μιλάμε πώς και πόσο. Ωραία. Ναι. Τα έχουμε κάνει πολύ εύκολα τα πράγματα τώρα. Νομίζω ότι το να γυρίσεις ξανά από τα 520 για να βρεις και αυτό το σύμφωνο είναι θέμα ρίσκου. Θα το πάρεις αυτό το ρίσκο, θέλεις να γυρίσεις για να το πεις ή το λες απλά για 520 και τελειώσαμε. Κοίτα, είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά θα το πω. Πώς τα καταφέρνεις, ρε φίλε, εσύ, πώς το βρήκες αυτό το γρίφο. Λοιπόν, 5-20, σου πήγε καλά ο γύρος. Ωραία. Πήρες το ρίσκο σου, λύσε και το γρίφο. Ο πύργος του Ντάουντον. Το ξέρεις, το ξέρεις. Έβγαλε 5-20, είχες και κατά από πριν. Είσαι 6-20, είσαι πρώτος. Μπράβο, Στέλιο. Μπράβο, Στέλιο. Τα κορίτσια μας ακόμη δεν τα κατάφεραν να βγάλουν κάποιο ποσό, αλλά είμαστε μόλις στο πρώτο γύρο και τώρα πάμε στον δεύτερο. Λοιπόν, Δήμητρα, θα παίξεις πρώτη και να η ευκαιρία για σένα επιτέλους να κάνεις παιχνίδι, γιατί δεν έχεις ευχαριστηθεί τροχό της τύχης. Όχι, καθόλου. Κατηγορία που θα ήθελες, μήπως σε βολέψω εγώ, γιατί Σαλονίκη. Όλες καλές, καλές είναι, άμα έχεις λίγο τύχη. Έχω μια συμπάθεια από Σαλονίκη, καταλαβαίνεις, και εσύ και η Ευαγγελία. Πολύ καλά κάνεις. Ήρθατε από Σαλονίκη, Ευαγγελία. Δήμητρα Πατριώτη. Τέλειο μου, είπες από Λαμία. Από Λαμία.
Οκ, σε αγαπάμε και εσένα. Λίγο λιγότερο. Λίγο λιγότερο. Πάμε λοιπόν να πάρουμε κατηγορία, μία από αυτές που μπορεί να αρέσουν στην Δήμητρα. Μπορεί. Η κατηγορία είναι αρκτικόλεξο. Πώς φαίνεται αυτό τώρα? Καλό. Καλό, σου αρέσουν τα αρκτικόλεξα? Ναι. Ήρθε στιγμή σε αυτό εδώ το βαρβάτο αρκτικόλεξο να βάλεις τα σωστά γράμματα και να βρεις όλες τις λέξεις. Καλή αρχή, πάμε. Εν αρχή θέλω να πω ότι έχει φέρει εδώ και ένα κουκλογιό μανεκέν μοντέλο. Ναι, είναι. Μοντέλο σκανδιναβικής κοπιάς. Ο άντρας Σουηδός. Όχι, καλέ. Νορβηγός, Φιλανδός, μιλάμε για πράσινο μάτι, ένα πράγμα. Καταγωγή Μυτιλινιός. 200 ευρώ. Ναι. Το λέω σωστό γράμμα μπορεί να σου φέρει μέχρι και χιλιάρικο. Έλα, Δήμητρα. Το εύχομαι, θέλω ένα σίγμα να δω. 200-400. Τα έχεις 400. Γυρνάω. Ήρθε η ώρα. Τώρα για 20. Θα πω το μη. Μπράβο, είχε μόνο ένα, τόσα ήθελες. Δεν ήθελα για 20, παραπάνω. Δεν ήθελες παραπάνω. Αυτό έπρεπε να έχουμε φάει καλά να το γυρίσουμε, παιδιά. Πρέπει να είσαι ταρισμένη, έτσι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο, αγάπη και στοργή. Αγάπη πάμε. Έχω. Έλα. Όπως βλέπουμε και Θεσσαλονίκη, άγια σου. Άγια σου. Δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Με πολύ μεγάλη άνεση, πες ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Νι. Νι. Έβγε και 40, έρχονται το ένα μετά το άλλο. 4-4. 16, ωραία. Και δεύτερη ευκαιρία στο ταμπλό σου ήδη έχει προσθεθεί. Πολύ όμορφα. Είναι πάλι ένα ποσό. Είναι 50 ευρώ. Και λέω να πω το ταφ. Το ταφ. Να άλλο ένα κατσουταρικάκι. Να σου πω, Δήμητρα. Κάτσε, έρχομαι εκεί. Σαλόνικα, περίμενε. Έρχομαι. 6,80. Λέω να αγοράσω ένα φωνήεν. Ωραία. Για αρχή. Εκτό. Το α, φυσικά. Το α. Το φυσικά εγώ δεν το ασπάζομαι, γιατί υπάρχουν λέξεις που δεν έχουν α. Ναι, αλλά σε τόσα πολλά γράμματα θεωρώ ότι είναι λίγο απίθανο. Σωστότατο. Είναι πάρα πολλές λέξεις και η Βάλια δεν κουράζεται να γυρίζει τα α. Έχει περάσει και χειρότερα, μα χρειαστεί. Έχει ανοίξει και ντουζίνες γραμμάτων. Λοιπόν, Δήμητρα, 5,80. Να πούμε και ένα ε. Διπλή ε, αλλά το πρώτο γράμμα του γρίφου μας. Το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης και σειράς. Τώρα. Γυρνάω. Έβγε. Το πι. 450 ευρώ, παρακαλώ. Τι είπε τώρα, ρε Δήμητρα. Παιδιά, τι σιγάνο ποταμάκι είναι αυτή η Δήμητρα. Θα αγοράσουμε το όμικρον. Το όμικρον, λέει η Δήμητρα. Να κάνω μια υπόθεση 4. Ότι ξέρεις την τρίτη λέξη. Ναι. Εννοείται. Ωραία. Φαίνεται κιόλας. Υπάρχει κι άλλη λέξη την οποία γνωρίζεις 100%. Όχι. Άρα πορεύεσαι με το σύμφωνο που θα πεις όταν γυρίσεις ή με το φωνήεν που θα αγοράσεις. Θα αγοράσω το γιώτα. Γιώτα λοιπόν τώρα, μιας και υπάρχει η τρίτη λέξη στο μυαλό της, μπορεί να την βοηθήσει να ανταποκριθεί σε γράμματα που ξέρει ότι υπάρχουν σίγουρα. Και βεβαίως της κάνει το χατήρι και το γιώτα και αυτό, Βάλια, 6 φορές και αυτό, έτσι. Βέβαια. Νομίζω τα πήγες εξαιρετικά και με αυτή σου την επιλογή. Έχεις ακόμη 730, είσαι ακόμη πρώτη. Ναι. Στην βαθμολογία μας και τώρα θα μου πεις αν θα γυρίσεις για σύμφωνο. Όχι, θα πω ακόμα ένα φωνή. Χρειάζεται κι άλλο φωνή. Χρειάζομαι γιατί είμαι λίγο θολωμένη. Το ήττα. Ήττα λοιπόν. Και νομίζω ότι τελειώσαμε με τα πανεπιστήμια. Ό,τι είχες να πεις στο πανεπιστήμιο, το είπες. Από εδώ και πέρα είμαστε απόφοιτοι. Πάμε για το μεταπτυχιακό. Θα γυρίσεις ή θα αγοράσεις. Μας έμεινε από φωνήεν, μας έμεινε ένα ωραίο ύψιλον, να στο πάρουμε. Ότι δεν τα έχεις πει, ναι. Αν υπάρχουν, δεν ξέρω. Ύψιλον υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό ακριβώς που σου έλεγα, ότι, ναι. Ότι υπάρχουν τα φωνήεν δεν σημαίνει ότι βρίσκονται και στον γρίφο μας. Ναι. Ωστόσο, σε σώζει το γεγονός ότι έχω έχεις δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Θα γυρίσω. Άλλαξε γνώμη, πας για σύμφωνα. Ναι, θα γυρίσω. Έλα. Μια φορά να ξεμπλοκάρει το μυαλό μου λίγο. Ο ήχος του τροχού ξεμπλοκάρει το μυαλό, δεν το ήξερα αυτό. Κάτσε για να μην μπλοκάρει την τσέπη, Πάναγια μου. Σου ξεμπλοκάρει το μυαλό, παραλίγο να σου μπλοκάρει το πορτοφόλι. Παραλίγο να έρθει η χρεοκοπία. Παραλίγο. Ανταυτού 200 πάλι. Είσαι πολύ τυχερή στο γύρο αυτό. Θήτα. Μπράβο.
Σίγουρα ξέρεις και την τελευταία λέξη και την πρώτη, προφανώς. Μου λείπει η τρίτη. Σε ζορίζει η δεύτερη σειρά, έτσι. Ναι, γιατί δεν το βλέπω. Θέλω, σε παρακαλώ, να γυρίσεις ή να αγοράσεις. Θα γυρίσω. Θα γυρίσει λοιπόν, με δίνε, με παρακαλώ. Για 20 ευρώ θα μου πεις το επόμενο σύμφωνο που θα σε βοηθήσει να ξεκλειδώσει τα πάντα. Κάπα, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία, γιατί το ήθελες τόσο πολύ. Ναι, ναι. Το κάπα, ίσως σου έδωσε και τη λύση. Τυπικά θα σου πω, ο γιος σου τι ηλικία έχει? Έχει 14. Το έχει βρει εδώ και 2 λεπτά. Είμαι σίγουρη. Εντάξει, ωραία, ναι. Έρχομαι από εκεί, αυτό το είπα έτσι σαν κουβεντούλα, γιατί τώρα νομίζω θα το λύσεις. Έτσι, νομίζω κι εγώ. Γιατί έτσι, πόσο νομίζω. Το λύνουμε? Το λύνουμε για 1010 ευρώ. Ωραία. Είναι εξαιρετικό. Όλα αυτά που έκανες, τα πισωγυρίσματα τελικά και το άγχος και το στρες σε βοηθήσαν να λύσεις ένα γρίφο. Okay. Ακούω, ακούω, ακούω. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λες λοιπόν ότι είναι Καποδιστριακό αυτό που σε μπέρδευε. Αν μου βρεις έστω κι άλλη μία λέξη που να μην είναι Καποδιστριακό, θα σε παραδεχτώ. Οκ. Να είναι δυνατόν. Να που είναι. Να που είναι. Μα ήρθε όμως τώρα η Σαμονικιά και τις βάλαμε. Το Καποδιστριακό των Αθηνών, καταλάβες, για σπάσιμο. Σου λέει, μου βάλατε ένα Θεσσαλονίκη. Ωραία, Ελλάδα κάτι. Λοιπόν, μπράβο σου, διότι έστω και με πολύ κόπο και με πολύ στρεσάρισμα, το οποίο εύχομαι να το αποβάλεις, διότι είσαι πρώτη με 1010 ευρώ αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το χρονικό σημείο θα ζητήσω να τη φέρω ένα χυμό λίγο να χαλαρώσει και τα λοιπά. Θα πάμε δηλαδή και σε διαφημίσεις ή θα σου φτιάξω και την ψυχολογία λίγο διαφορετικά, Δήμητρα. Γιατί αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, αγχωμένη να κερδίζεις, μπορεί να φτάσει, ξέρεις, μέχρι πού. Έλα να σου δείξω. Έλα, έλα, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου να σου δείξω πού μπορεί να φτάσει. Και εσύ, φυσικά και η Ευαγγελία και ο Στέλιο, που θα να του τα πει. Για ρίξε μου καλά την πόρτα. Μπες μέσα και πες στο Στέλιο και στην Ευαγγελία με τι μπορεί να γυρίσετε όλοι μαζί για Βόρεια Ελλάδα. Για πες τους. Νισάν Τζουκ πες τους. Νισάν Τζουκ και το θέλω. Άλογα. Ναι, ναι. Το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Το θέλω. Το θέλεις. Ναι. Δίπλωμα έχουμε. Έχουμε και δίπλωμα. Σε πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Είναι δέσμευση, είτε εσύ είτε η Ευαγγελία. Δεν ξέρουμε ποιος θα οδηγάει όμως. Ποιος θα οδηγήσει. Ναι. Παιδιά, θα το μοιραστείτε μέχρι τη Λαμία. Πάει αυτό, τον αφήνετε εκεί. Οδηγάω μόνο εγώ. Απλά πράγματα. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά. Και εδώ, α, αυτό πρέπει εγώ σαν παρουσιαστής να το κάνω πόλεμο. Οδηγώ μόνο εγώ, είπε τώρα, παιδιά, η πρωτοπόρος μας. Τι θα γίνει? Μείνετε κοντά μας για να δείτε. Ίδιο κανάλι, ίδια ώρα, κάθε μέρα. Διαφημίσεις τώρα, σε λίγο τα λέμε. Κατάλαβες, Δήμητρα, τι έχεις συμβεί τώρα. Κατάλαβες, έχεις δημιουργήσει θέματα πριν διακόψουμε για διαφημίσεις. Η Δήμητρα άναψε φωτιά σου, λέει, θα κερδίσω εγώ τα αμάξια για να πάω μέχρι τέλους. Και δεν εσκύνεσαι που η Ευαγγελία είναι από το ίδιο χωριό με σένα. Θα την πάρω μαζί. Μαζί. Ναι, δεν την αφήνω έτσι. Και αυτό ή είναι μπορεί μαζί. Να σε πάρω εγώ μαζί. Δεν ξέρει. Παρέα. Όχι, δεν δέχομαι τέτοια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάω μια Θεσσαλονίκη. Αρκεί να έχει πλησία. Όλοι μαζί. Νομίζω. Ότι αυτό όπως θέλει ήταν το καλύτερο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, πάω και Θεσσαλονίκη άμα κερδίσω. Τέλειω, η αλήθεια, άμα κερδίσει, πα και μένω στη Νέα Βίσσα στον Εύρο, δεν έχει πρόβλημα. Να το στρώσει κιόλα. Όπου θες. Εγώ θέλω να πάμε στον επόμενο γύρο, ο οποίος ίσως δώσει την ευκαιρία και στην Ευαγγελία μας, η οποία δεν έχει βγάλει ακόμα χρήματα. Όσο μπόι έχει, τόσα λεφτά δεν έχει βγάλει. Έλατε. Πάντα μου λείπουν. Αλλά μπορεί να βγάλει τώρα, διότι θα παίξει πρώτη στον γύρο νούμερο 3. Τώρα θα λέγαμε πόσο καλοί παίκτες είσαστε και πόσο πρέπει να προσπαθήσετε. Ναι, 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 το είδαμε, το είδαμε. Βέβαια, από την κατηγορία που θα έρθει τώρα. Η κατηγορία είναι επαγγέλματα. Επαγγέλματα, παρακαλώ. Πόσα? 3. 3 επαγγέλματα. Ευαγγελία μου, ξεκίνα να τα βρούμε και τα 3 επαγγέλματα. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Θα πω το σίγμα. 200 ευρώ, καλημέρα σας. Ευαγγελία, ήταν ένα ωραίο ξεκίνημα. Βεβαίως, πάρα πολύ καλό. Μπορεί να μην έφερε 200, αλλά το μάζεψε μόνη σου. Ευαγγελία, σε φωνάζουν και οι φίλοι, έχει και υποκοριστικά, λίτσα κτλ. Έχω διάφορα. Νομίζω ότι το ψηλή παίζει παντού. Στη δουλειά μέχρι και βάγκο με φωνάζουν. Βάγκο γιατί? Γιατί δουλεύω σαν άντρας. Οκ, να ρωτήσω κάτι.
Έχεις ρίξει καμιά αυτό εκεί στη δουλειά? Όχι ακόμη, αλλά... Άρε, Βάγκο, βάρη το χέρι αυτό. Έλα, πάμε. Γιατί εγώ νομίζω ότι το Βάγκος βγήκε από άντρα, παρατρίχα, ο οποίος δεν σου φέρθηκε καλά. Και έφαγε μία και είπε, όπο, αυτό ήταν Βάγκος. Λοιπόν, στο τσάκ τη γλίτωσε. Στο τσάκ του γλίτωσε, έτσι. Όπα, φίλος μας, πολύ, πολύ. Detective έρχεται τώρα στα χέρια σου και από τα χέρια σου θα φύγει κατευθείαν για τον πίνακά μας για να ανοίξει όποιο κουτάκι θέλεις. Ωραία. Ας ανοίξουμε το πρώτο γράμμα. Το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης, λοιπόν. Νομίζω ψάχνουμε επαγγέλματα. Υπάρχει το κάπα. Έχουμε άλλο κάπα. Μπράβο, δεν έχουμε άλλο κάπα. Φεύγω λοιπόν εδώ. Νόμιζα ότι θα χαρούμε περισσότερο. 2.40 έχεις. Μπορείς να γυρίσεις ξανά ή να αγοράσεις φωνή. Θα γυρίσω άλλη μια φορά. Ωραία. Και λυπάμαι. Βλέπω ότι χάνεις τη σειρά σου στο γύρισμα αυτό. Άρα μένεις με 2.40 και επιστρέφουμε στον Στέλιο. Από το ρο. Ένα, δύο, τρία! Πάλι 450. Ωραίο! Ήδη μπορείς να αγοράζεις. Αν θα αγοράσουμε ένα, το αλφα. Αλφα. Και το αλφα πήρε. Ωραία, μία πεντάδα. Έχεις οπισθοχωρήσει τα 3.50, ωστόσο παραμένεις πρώτος στο γύρο αυτό και διαλέγεις τώρα την επόμενη κίνηση. Θα γυρίσω. Ποιος θα πάει στο σούπερ μάρκετ αύριο? Ο Στέλιος. Λοιπόν, Στελάρα, μία δωροπιταγή από το Γαλαξία, αξίας 100 ευρώ, σε περιμένει για να πας να πάρεις προμήθεια, γιατί έχεις και δύο φίλες εδώ πέρα, πρέπει να κερνάς πράγματα από εδώ από εκεί. Ετοιμάστε πάρτι. Μία δωροπιταγή Γαλαξία στο ελληνικό σούπερ μάρκετ, σε περιμένει. Το Λάμδα. Δική σου. Για πες τώρα, μολόγα τώρα. Τι θα πάρεις, ήδη η πρώτη ανάγκη, δηλαδή που θα έπαιρνες και τα 100 ευρώ από αυτό. Πηγαίνοντας στο Γαλαξία, τι θα έπαιρνες? Έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα, δεν έχει πάει ποτέ στο σούπερ μάρκετ. Πάνε μόνο οι φίλες του. Όχι, όχι. Σκέψω, δουλεύω σε σούπερ μάρκετ. Αλλά εντάξει. Ο Στέλιος το απογείωσε. Γιατί θα πάει στο Γαλαξία και θα πάει με μάσκα, μην το δει αφεντικό. το μικρό όνομα του προϊστάμενου, μόνο τίποτα άλλο. Θα πούμε την κυρία Ρούλα καλύτερα. Κυρία Ρούλα, δεν φταίει αυτός. Το κέρδισε. Αφήστε τον. Λοιπόν. Έχεις 460 ευρώ να γυρίσω. Πλέον, να γυρίσεις, ναι. Με μάτιασα. Κυρία Ρούλα, μη μασάς κανονικά αύριο 8 ώρο. Έλα, Δήμητρά μου, χρεοκόπησε ο φίλος μου, Στέλιος, είναι η σειρά σου. Ωραία! Θα έρθει το παλαντέρ, πες μου γράμμα. Θα σου πω το Δέλτα. Μπράβο, δικό σου! Μπράβο! Υπέροχα! Συνεχίζεις. Φτιάξε με. Ένα ωραίο πι. Πι! 450 και για τη Δήμητρα, υπέροχα! Μπράβο, ρε Δήμητρα. Είναι αυτό τώρα πρόσωπο 450 ευρώ. Όχι, δεν είναι. Έλα ρε Δήμητρα. Έχουμε τώρα το εξής. Πλησιάζουμε πάρα πολύ. Έχεις βρει σίγουρα το πρώτο επάγγελμα, σωστά. Ναι. Και το δεύτερο. Ναι. Το τρίτο. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ για το τρίτο. Έχουμε χρήματα για φωνήτα, σωστά. Βεβαίως. Έχουμε, ναι. Οπότε θα αγοράσουμε. Σ' ακούω. Θα πούμε το όμικρον. Όμικρον. Έλα τώρα. Καταλαβαίνω τη λογική που ζήτησες το όμικρον. Ναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα, ναι. Αλλά δυστυχώς. Την πάτησες. Και έτσι τώρα η Ευαγγελία έχει τη δυνατότητα πραγματικά να πάρει τα πρώτα της χρήματα. Τέλος. Θα είναι 240 ευρώ αν σε φτάνουν. Αν δεν σε φτάνουν, ξαναγύρισε. Δεν με φτάνουν, γιατί δεν έχω τίποτα. Στη γνώμη μου, καλά κάνεις, Ευαγγελία. Γύρισε. Διότι 240, σιγά, θα βγάζεις και στην επόμενη γυροβολιά. Αν φέρεις όμως τώρα. Αν φέρεις όμως τώρα κάτι μεγαλύτερο. Εντάξει, να σου πείτε όμως. 20 ευρώ παραπάνω είναι 20 ευρώ παραπάνω. Θα πω το χ. Έχεις βρει και τα τρία, έτσι, και τα τρία επαγγέλματα. Όχι, το τελευταίο δεν το και έχω βρει. Και εσύ ζωρίζεσαι στο τέλος. Ναι. Θα πάρω το έψιλον. Θα πας σε πιο safe λύσεις, ναι, που ξέρεις ότι υπάρχουν τα γράμματα. Να το έψιλον που υπάρχει στην τελευταία λέξη και ίσως λέω, δώσει τη λύση. Ευαγγελία, το έχω βρει. 660 ευρώ. Ναι. Ξέρεις ότι υπάρχει άλλο σύμφωνο.
Θα ήθελες να δοκιμάσεις την τύχη σου, γιατί εδώ η Δήμητρα έχει 1.000 ευρώ, ενώ ο Στέλιος είναι πάνω από 500. Γι' αυτό το λέω και μόνο. Ναι. Φυσικά μπορείς να πεις, φέρε 160 μου να κάνω εγώ προσάναμα και μετά θα βάλω πυρκαγιά. Θα δοκιμάσω την τύχη μου, μωρέ. Την τύχη σου? Ναι. Δεν θέλω να σου αλλάξω γνώμη. Δεν πειράζει. Εμένα. Θα τη δοκιμάσω. Σου εύχομαι τώρα απολύτως ένα υπέροχο δώρο 300 ευρώ. Τώρα, φέρτο. Έλα, Ευαγγελία. Δώρο δεν θα είναι, αλλά πας για 100 στάρικο και βεβαίως είναι καλύτερο από το 160. Σίγουρα. Το 260, έλα. Το μη. Και είναι 200 στάρικο, ναι, το χάστηκα κι εγώ. Μιλάμε για ένα διπλό γράμμα. Θα ήθελα να μου το λύσεις για 360 ευρώ, το οποίο δεν σε παίρνουν πρώτοι, αλλά σου δίνουν πολύ μεγάλο ψυχολογικό. Δεν πειράζει. Φαντάζ. Είναι κλειδαράς, ναι. Χασάπης και μπαρμπέρης. Κλειδαράς, χασάπης και μπαρμπέρης, τρία επαγγέλματα, τα οποία δεν μπορούν τα παιδιά να σπουδάσουν στο δημόσιο. Μπράβο, Ευαγγελία. 360 ευρώ είναι ευκαιρία να κάνουμε μία σούμα, να δούμε πού είμαστε. Βάλια. Μέχρι στιγμής προηγείται η Δήμητρα με 1.010 ευρώ, ακολουθεί ο Στέλιος με 6.20 και μετά είναι η Ευαγγελία με 3.60. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι λοιπόν η βαθμολογία μας μέχρι τώρα. Είστε πολύ κοντά. Άλλα 200 ευρώ που έρχονται τώρα με τη λεξομαχία νούμερο 2 θα αλλάξουν λίγο πάλι την κατάσταση. Η κατηγορία της λεξομαχίας νούμερο 2. Η κατηγορία είναι αθλητικές ομάδες. Αθλητικές ομάδες, παρακαλώ. Α, μάλιστα. Πάμε. Δήμητρα. Άρη Όφη. Okay, το προσπερνάω. Στέλιο, Ευαγγελία. Ευαγγελία. ΑΕΚ Όφη. 200 ευρώ για την Ευαγγελία που ανεβαίνει κι άλλο. Έχει πάρει φορά. Εντάξει, είμαστε από Θεσσαλονίκη. Άρη Όφη. Είστε Άρη. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται. Άρη ήταν μόνο ένας. Ο Άρη Χαν, προπονητής του ΠΑΟΚ. Μεγάλος Ολλανδός ποδοσφαιριστής. Έλα ρε παιδιά, το θυμήθηκα. Πείτε κάτι για μένα. Λοιπόν, χάρη στην ΑΚ και τον Όφη, Ευαγγελία μου, έχεις πάρει άλλα 200 ευρώ. Να, το 500 το ψήφισες και εσύ. Μπράβο. 5,60, 6,20, 1,010 πάντα πρώτη η Δήμητρα. Αυτά αλλάζουν πολύ γρήγορα στον επόμενο γύρο. Τον επόμενο γύρο όμως θα πρέπει να επιλέξει κατηγορία η Ευαγγελία που τελικά έλυσε την λεξομαχία ανάμεσα στις τρεις που θα σου δώσω εγώ. Οι κατηγορίες είναι στα μαθηματικά, με το ίδιο όνομα, ιστορικό γεγονός. Τι διαλέγεις? Με το ίδιο όνομα. Δηλαδή το μικρό όνομα να είναι το ίδιο, το επίθετο να είναι διαφορετικό. Δύο πρόσωπα θα τα βρούμε στο γύρο νούμερο 4. Και είναι τα δύο πρόσωπα τα οποία έχουν κοινό όνομα και η Ευαγγελία θα αρχίσει να ψάχνει πρώτη σε ένα γύρο που παίζει και χρεοκοπεί απλά στο νου σας. Αυτά εδώ είναι τα δύο ονόματα. Είναι ξεκάθαρο ότι στην πρώτη λέξη είναι το κοινό μικρό όνομα και κάτω τα δύο διαφορετικά επίθετα. Ευαγγελία, αρχίζεις πρώτη. Θα πω το σίγμα. Σίγμα. Ωραιότατα, το σίγμα στο τέλος των λέξεων δείχνει πάρα πολλά. Έτσι. Ευαγγελία, δεν αστειεύομαι, θα σε οδηγήσει σε συμπεράσματα σύντομα. Θα πω το δέλτα. Το δέλτα λοιπόν τώρα. Ωραία, 3-3 τα βρίσκει. Η Σαλονικιά μας, μία από τις δύο Σαλονικιές μας. Σήμερα έχουμε δύο Σαλονικιές. Λοιπόν, Ευαγγελία, 150 ευρώ, παρότι έχεις βρει 6 γράμματα ολόκληρα. Μήπως ήρθε η στιγμή να κάνουμε το καλό, το βαρβατό. Έλα, δώστε λίγο ρε παιδιά. Σαλονίκη, θα τα κορίτσι. Πάμε. Βαρβάτο. Εμείς δουλέψαμε για σένα, ναι, να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Έχεις 20 ευρώ, πες ένα γράμμα μόνο, μην πεις τριπλό, πάλι δεν αξίζει. Θα πω το μη. Τριπλά. Τι να κάνω. 9 γράμματα, 210 ευρώ. Τσούκου. Παιδί μου. Η Ευαγγελία, η οποία έχει ρέντα, λέμε τώρα, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κάνει ο... Ξέρω. Έτσι, ο detective. Εννοείται. Και σαν detective Μόγκα, θέλω να ανοίξεις ένα κουτάκι. Θα ανοίξω το τελευταίο από την αρχή. Από την τελευταία πρόταση, το πρώτο. Από την αρχή, με έχεις πεθάνει. Πες μου, λοιπόν, το πρώτο γράμμα, αυτό. Ναι, τις τελευταίες λέξεις. Πολύ ωραία. Είναι αυτό, λοιπόν, εδώ, που είναι βάλια πιο... Το κάπα. Κάπα, έχουμε άλλο. Ναι, άλλο. Το τελευταίο πρώτο με πέθανες, έτσι. Τέλεια η έκφραση αυτή. Ξέρεις το πρώτο όνομα, το κοινό όνομα.
Και 290. Το δεύτερο ξέρω. Για να καταλάβω, ξέρεις την τελευταία λέξη ή την δεύτερη λέξη? Ξέρω τη μεσαία και την πρώτη. Πάμε. Δεν έρχονται μεγάλα ποσά στην Ευαγγελία. Αυτό είναι το μοναδικό θέμα που έχει. Αλλά κούτσα κούτσα δεν τα πειράζει. Μαζεύει. Θα πω το ρο. Ρο. Να, άλλα 40 ευρώ εδώ πέρα. Ξεπερνάς το φράγμα των 300. Λέω να αγοράσω ένα φωνήεν. Θα πω το α. Α, αγοράζει ένα φωνήεν για να βοηθήσει λίγο την τελευταία λέξη και τα κατάφερες. Έλα, έλα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί τώρα, ειδικά. Το βρήκα, το έχω βρει. Έτσι, ναι. Μπράβο. Το θέμα είναι αν θα το πεις, γιατί αν το πεις είναι μόνο 2-30. Όχι, θα παίξω λίγο ακόμη. Έλα ρε, Ευαγγελία. Για να δούμε. Έλα, με τρελάνεις τώρα. Έτσι, μπράβο. Θα πω το ταφ. Και είναι 200 ευρώ. Εντάξει, ικανοποιημένη με αυτό, είμαστε okay. Καλά είναι. Θα ζωρίσουμε κι άλλο, τι λες? Ξέρω εγώ. Το ζωρίζει ή δεν το ζωρίζει, τι κάνει? Σκέφτομαι να το ζωρίσω λίγο. Το ζωρίζει? Ναι. Γύρισε, τώρα πριν το μετανιώσει. Και για 50 ευρώ το ζόρι θα σου βγει σε καλό. Πάμε. Θα πω το πι. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη να το ξεφουρνήσεις για 480, ναι, ναι, καλά δεν είναι, ναι, μωρέ? Καλά είναι. Για 480 ευρώ εγώ θα κάθομαι εδώ στο αυτοκίνητο και θα το χαϊδεύω. Δημήτρης Διαμαντίδης Καμπουράκης. Δημήτρης Διαμαντίδης, Δημήτρης Καμπουράκης. Είναι η σωστή απάντηση που θα σου φέρει 480 ευρώ. Ναι, είναι. Έλα τώρα από εδώ, κέρδισε δικαιωματικά, βέβαια. Εντάξει, γιατί πριν έχω διακρίνει μια μικρή ζήλια που ήρθε η Δήμητρα στο αυτοκίνητο. Ζήλεψα λίγο, θα πω τότε. Εδώ να το πω, να το πω, Ευαγγελία μου να το πω. Επειδή η Ευαγγελία. Έλα, Ευαγγελία μου. Επειδή η Ευαγγελία είναι και μια Δήμητρη γυναίκα, είναι η μεγάλη ευκαιρία να σας δείξουμε τη χωρητικότητα αυτού του αυτοκίνητου. Προσέξτε να δείτε. Γιατί άλλο να μπαίνω εγώ μέσα που χωράω παντού, και άλλο να μπαίνει η Ευαγγελία. Έλα, Ευαγγελία μαζί μου, σε παρακαλώ. Έλα εδώ. Να πες μέσα. Αν χωράει η Ευαγγελία, χωράνε όλοι. Χωράς. Χωράω άνετα. Χωράνε όλοι. Τέλος. Πάμε στον επόμενο γύρο. Και επιστρέφουμε αφού ελέγξαμε ότι όλα είναι εντάξει. Το παιδί με το μουστάκι. Θύμισε μου το μικρό σου. Στέλιος. Πώς. Στέλιος. Έχεις έρθει τρογότης τίξης παλιά? Όχι. Γιατί έχω εδώ κάνει 20 λεπτό, ρε φίλε. Έχει γραφτεί εδώ η Ευαγγελία. Πραγματικά. Τι να κάνουμε, έχουμε καλές συμπαίκτες. Πολύ ωραία να σε ακούσουμε. Έχουμε καλές συμπαίκτες. Έχουν μείνει δύο κατηγορίες εκ των τριών που είχαμε δώσει αρχικά για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Ποια είναι τώρα? Στα μαθηματικά. Πώς τα πας? Το παλεύουμε. Το παλεύεις. Εμένα είναι το χειρότερό μου, φίλε. Σε αυτή την κατηγορία δεν το παίζω ποτέ έξυπνος. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Το σίγμα. Ωραία. Τα 60 ευρώ είναι ήδη στο πορτοφολάκι, ξανά. Ωραία. Το πρώτο σύμφωνο που θα πεις μπορεί να σου φέρει και δεύτερο, αρκεί να υπάρχει. Το ταφ. Ταφ. Υπάρχει 40 ευρώ και μόλις το γυρίσει η βάλια μας θα πεις άλλο ένα σύμφωνο. Επίσης και 40 ευρώ, χάρη στο 1 συν 1. Το πι. Πι. Πάρα πολύ ωραία. Διπλό πι είναι 80 ευρώ αυτά για σένα. Έχεις περάσει το φράγμα των 100. Μπορείς να πάρεις φωνή. Μπορείς βεβαίως και να συνεχίσεις το γύρισμα. Θα γυρίσω. Γύρος με 500 ευρώ και ένα πλησιάζει. Αλλά φεύγει. Θα πούμε το κάπα. Και δεν ήρθε το 500 και ήρθε γράμμα που δεν βρίσκεται στον τροχό και είναι η σειρά της Δήμητρας που επίσης έχουμε ώρα να την ακούσουμε. Ναι. Έλα, ξεχάσατε. Μας έλειψε η φωνή σου. Με ξεχάσατε. Λέω να πω το νι. Το έχουμε. Το ρο. Ρο. Λίγο. Πλησιάζουμε. Η κατηγορία είναι στα μαθηματικά. Με τα μαθηματικά δεν ξέρω πώς θα πάτε, με τα ποσά τα πάτε χάλια. Χάλια, όντως. Να πούμε ένα μη. Τα βρίσκεται και ένα-ένα, δηλαδή είναι βασανιστήριο, κινέζικο, σαν τη σταγόνα, έτσι, τσάκα. 100 ευρώ.
Και έρχεται και το. Έτσι. Αυτό μα αποτελειώσει και η χρεοκοπία. Μα το είδε, σου λέει τσούκου τσούκου από εδώ, από εκεί 20-30, 30, 20, 20-30 100 ευρώ μία ώρα. Μα πέθανε, πάρε χρεοκοπία. Να τελειώνουμε, να μην κουραζόμαστε. Αυτό είναι, Δήμητρα, δεν έχουμε καθόλου τύχη σε αυτό το γύρο. Και τώρα. Ούτε στον προηγούμενο, θα έλεγα. Ξέρω, στου προηγούμενου τρει γύρου η Ευαγγελία κυρίαρχο. Τώρα δεν ξέρω. Θα κάνουμε το 4 στα 4. Αν το κάνεις αυτό, είσαι πάρα πολύ κοντά στην πρώτη θέση που παραμένει στην Δήμητρα λόγω των ποσών. Για να σε δω. Υπάρχει 500 εδώ. Για να δούμε. Δεν θα δούμε τίποτα. Δεύτερη συνεχόμενη χρεοκοπία. Μας επιφυλάσσει αυτός ο γύρος, Τέλειο. Θα δείξει. Τέλειο, εσύ μη στεναχωριέσαι, δεν έχεις φέρει χρεοκοπία, τα κορίτσια φέρανε. Εντάξει, πριν θα έλεγα το 20 μου φαίνεται λίγο, τώρα μπροστά στις δύο χρεοκοπίες λέω πω, 20, τέλος. Από το λάμδα. Είναι 40 ευρώ για σένα, 2,20 το ταμείο. Θα αγοράσω το αλφα. Αλφα. 3. Σίγουρα τα δύο αλφα που βρίσκονται στην τελευταία λέξη θα δώσουν πολύ μεγάλη βοήθεια. Ξέρω, για 120 ευρώ. Θα γυρίσω. Το Β. Και βεβαίως με αυτό το τελευταίο σύμφωνο, ο Στέλιος θα μας πει ποια είναι η λύση του γρίφου. Η κατηγορία είναι στα μαθηματικά. Και τι έχουμε στα μαθηματικά, Στέλιο μου? Πρόβλημα, λύση, απάντηση. Πρόβλημα, λύση και φυσικά απάντηση. Υπέροχα. Ο Στέλιος παραμένει στην τρίτη θέση, διότι τα κορίτσια έχουν ξεπεράσει τον χιλιάρικο. Είναι ισόπαλες ουσιαστικά, γιατί 1010 και 1040 είναι ακριβώς το ίδιο ποσό στον τροχό της τύχης. Εφόσον κάθε λύση γρίφου δίνει 100 ευρώ από μόνη της, διαφορές μικρότερες των 100 ευρώ είναι ισοπαλίες. Έτσι, στα 780 ο Στέλιος από κοντά, σε διαφορά μικρότερη και του 500 ευρώ και όχι μόνο. Είσαστε πολύ κοντά και οι τρεις. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να δηλώσετε συμμετοχή κι εσείς για να έρθετε να ζήσετε αυτά που ζούμε κι εμείς εδώ και μετά τις διαφημίσεις να πάμε για τον τελευταίο γύρο. Για να έρθετε να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας trochos.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Δύο σαλονικές έχω εδώ σήμερα μαζί μου. Δύο σαλονικές και ένα φίλο από τη Λαμία. Έχουμε πιάσει, ανεβαίνουμε βόρεια και σίγουρα κάποιος θα ανέβει βόρεια, ίσως με αυτό που βλέπετε πίσω μου. Με τον Ισάν Τζουκ. Δεν ξέρω, θα είναι ο Στέλιος, θα είναι η Ευαγγελία, θα είναι η Δήμητρα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τους βολέψαμε όλους στο δρομολόγιο, γιατί αν κερδίσετε το μεγάλο δώρο της εκπομπής, ο ένας θα βολέψει τον άλλον, ανεβαίνοντας. Είμαστε στο τέλος, θα παίξουμε σε λίγο τον τελευταίο γύρο. Και οφείλω να ανακεφαλαιώσω, γιατί συμβαίνει σπάνια, αλλά είναι ωραίο όταν συμβαίνει, τουλάχιστον για εμάς που είμαστε απ' έξω. Και οι τρεις παίκτες είναι τόσο κοντά που το λες και η ισοπαλία. Η Ευαγγελία με 1040 και η Δήμητρα με 1010 είναι όντως ισόπαλες, διότι αυτό το ποσό καλύπτεται απλά απειλής ενός γρίφου. Ο Στέλιος έχει 780, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι στον τελευταίο γύρο, που είναι πάντα bonus, και τα 100 ευρώ που έχει πάντα, το λιγότερο, η λύση ενός γρίφου, άρα 300, από τα 780 ευρώ συν 300 ευρώ, είμαστε ισόπαλοι, δηλαδή και οι τρεις αυτή τη στιγμή. Αυτό που χρειάζονται στον τελευταίο γύρο είναι μόνο να λύσουν το γρίφο. Πάμε! Ο γύρος bonus, λοιπόν, καθορίζει τον νικητή ή την νικήτρια. Ξεκάθαρα πράγματα, αφού είσαστε τόσο κοντά, μόνο η λύση του γρίφου, τελικός. Η κατηγορία που έχει απομείνει είναι ιστορικό γεγονός. Δεν ξέρω τη σχέση σας με την ιστορία και τα ιστορικά γεγονότα, ωστόσο εδώ ψάχνουμε ένα ιστορικό γεγονός. Και η Δήμητρα έχει την τύχη να παίζει πρώτη, γιατί είναι η σειρά της, σε αυτό το γύρο.
Δεν υπάρχει καλύτερο στο τελευταίο γύρο από την δεύτερη ευκαιρία. Πες μου ένα γράμμα. Σίγμα. Ωραία. Η δεύτερη ευκαιρία έρχεται στο ταμπλό σου. Το σίγμα είναι εκεί και εσύ γυρίζεις ξανά άνετα. Είναι ο γύρος με το χιλιάρικο, παρακαλώ. Και μόλις το πέρασες, όπως και το διακοσάρι. Πι. Δεν χρειάζεστε κάποιο ποσό για να βγείτε νικητές. Χρειάζεστε μόνο τη λύση του γρίφου. Ναι. Αλλά αν έρθει κανένα χιλιάρικο διχίλιαρο, δεν θα πούμε και όχι. Προς Θεού. Ναι, ναι, ναι. Δήμητρα, 160. Έσπασε το φράγμα των 100. Αυτό. Οκ. Okay. Είναι πάλι ποσό, μπράβο. Κάπα. Αφαιρείς άλλα 2 γράμματα και είσαι άλλα 2 γράμματα πιο κοντά στο ιστορικό γεγονός, στη νίκη και στον τελικό. Αγοράζουμε. Ναι, το αλφα. Αλφα. Όχι, εδώ δεν θα πέσεις έξω. Τέλεια. Και μάλιστα θα φέρεις... πολύ έτσι φως στις πρώτες 3 λέξεις, ειδικά στην πρώτη σειρά. 2-20 και... Θα αγοράσω κι άλλο. Η δεύτερη ευκαιρία είναι εκεί. Ναι, ναι. Ακόμη. Θα αγοράσω το ΙΤΑ. Ακόμη και αν δεν υπάρχει ΙΤΑ, ξαναπαίζεις. Δεν το είπα προφητικά. Το είπα γιατί μόλις εξαργύρωσε τη δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Οπότε από εδώ και πέρα σκέψου την επόμενη κίνησή σου. Θα αγοράσω φωνήεν. Επιμένω σε αυτό. Έψιλον. Αφού έφυγες από το καταραμένο ΙΤΑ, πας στο έψιλον. Το οποίο σε δικαιώνει απόλυτα. Απόλυτα. Σαλονίκ. Έχει βρει κάτι εύστο. Όχι ακόμα. Θα γυρίσω λοιπόν. Είναι πολλά τα λεφτά σίγουρα. Όχι ότι δεν τα θέλεις, αλλά εδώ προέχει να λυθεί ο γρίφος για να πας τελικό. Ναι. Αν αυτό συνοδευτεί και από 500 1000 1500 ευρώ, τόσο το καλύτερο. Θα πω το μη. Το μη, όπως λέμε μητέρα. Υπάρχει! Υπάρχει και 3 φορές! Οι πιθανότητες παραμένουν ίδιες, αγαπητή φίλη, αλλά αυτό που έχει αλλάξει είναι το άγχος της Δήμητρας, διότι πλέον αν δεν βρει το επόμενο γράμμα, θα στερηθεί και 1520 ευρώ. Θα αγοράσω φωνήεν. Ναι. Θα είναι το όμικρον. Και θέλω να σου πω, αφού η βάλια μας ανοίξει και τα 4 όμικρον, ότι και να ήθελες να αγοράσεις άλλο, έχεις μία μόνο ευκαιρία. Ναι. Διότι υπάρχει μόνο ένα. Θα γυρίσω. Γυρίζεις. Ναι, ναι. Άρα θέλεις παραπάνω το σύμφωνο. Ναι, χρειάζομαι σύμφωνο. Ο τροχός θα κρίνει. Και είναι άλλα 40, που σημαίνει είναι πάλι ποσό και δικαίωμα για γράμμα. Ναι, το βρήκα όμως. Okay. Έχεις βρει το γρίφο. Ναι. Όπα, Δήμητρα, εδώ δεν παίζουμε. Ναι, όχι σαν την προηγούμενη φορά. Αυτό θα σου έλεγα, γιατί το έχω ξανακούσει από σένα ναι, αυτό. Ναι, 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 ναι. Και ήταν οδυνηρό. Τώρα δεν θα είναι απλά οδυνηρό. Θα χάσει όλο το παιχνίδι. Ένα γράμμα θέλω αρχικά. Το ρο. Ρο. Όχι, δεν θα είναι σαν την πρώτη φορά. Τώρα λες ότι το ξέρεις και φαίνεται ότι το ξέρεις. Δεν θέλω να σε αγχώσω. Θέλω να σου πω κάτι που θεωρητικά θα σε χαροποιήσει. Αν το πεις, 2.750 ευρώ δικά σου, βρέξει, χιονίσει. Ναι. Και όλα αυτά για να στο ομορφύνω κι άλλο, με μπαλαντέρ για τον τελικό. Δηλαδή ένα επιπλέον γράμμα. Το έχει ξεχάσει και η ίδια. Ναι, έχω και τον μπαλαντέρ. Δήμητρα. Βλέπω ένα χαμόγελο που έχω να δω πολύ ώρα στο παιχνίδι. Ναι. Δήμητρα, το ξεφουρνίζουμε. Ο Μπάρακ Ομπάμα εκτέλεσε πρόεδρος. Ο Μπάρακ Ομπάμα εκτέλεσε πρόεδρος. Εάν είναι σωστή αυτή η απάντηση, τότε πρέπει να μου πεις ποιος πρόεδρος και να κερδίσεις. Εάν δεν είναι σωστή αυτή η απάντηση, χάνεις το παιχνίδι. Το ξέρω. Το γνωρίζω. Είναι! Κάτι από αυτά που μας είπε η Δήμητρα δεν
είναι σωστό. Και η Δήμητρα χαρίζει το παιχνίδι στη συμπατριώτησά της, την Ευαγγελία, η οποία δεν έχει βρει κανένα γράμμα σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το γύρο, το τελευταίο, και είναι έτοιμη να αρπάξει την ευκαιρία της. Γνωρίζεις το γρίφο Ευαγγελία? Ναι, το γνωρίζω. Οπότε τον λες... Ο Μπάρακ Ομπάμα εκλέγεται πρόεδρος. Ο Μπάρακ Ομπάμα εκλέγεται πρόεδρος. Και έχουμε την μεγάλη νικητρία, που είναι η Ευαγγελία, με δώρο από τη Δήμητρα, παρακαλώ. Απίστευτο τέλος. Η εξέλιξη αυτή ήταν τρομερή. Η φίλη μου η Δήμητρα, στην οποία πάω μέσα τώρα και θέλω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα, έφτασε δύο φορές τόσο κοντά, κατά την υπερβολική σιγουριά, θα έλεγα. Έχασες, σου έβγαινε, δεν σκέφτηκες ότι το σίγμα, για παράδειγμα, είναι εκεί πολλή ώρα, δεν μπορούσε να ξαναυπάρχει, ναι, και δεν θα το κρύβαμε. Δεν το είδα καν. Πίστεψε, ναι, ναι, ναι. Αλλά και εκτός από αυτό, ναι, δεύτερη φορά μέσα στο παιχνίδι, νομίζεις ότι ξέρεις ένα γρίφο, ναι, και αυτός δεν είναι ό,τι φαντάζεσαι. Τουλάχιστον έριξε μια φιλανθρωπία και στη συμπατριώτησα, στην Ευαγγελία. Και στην τιμότητα. Έδωσε την νίκη. Και στην τιμότητα. Ενώ, Στελάρα μου, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Ο τελευταίος γύρος ήταν μεταξύ των Σαλονικιών εδώ πέρα. Και εγώ, όσο και αν δεν ήθελα να φτάσω τελικό με μια γυναίκα 2,5 μέτρα δίπλα μου, θα το υποστώ. Τι τραβάω κι εγώ με τις δίμετρες παίκτες που κερδίζουν, τι τραβάω. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι. Τώρα γινόντας στη Θεσσαλονίκη. Θα την πάρω μαζί μου άμα πάρω το αμάξι, ναι, και θα σε αφήσω να οδηγήσει κιόλας. Ωραία. Ποιος να μας περιμένει με τα αμάξι Θεσσαλονίκη, σε ποιον λέμε ερχόμαστε με αμάξι, ποιος μας περιμένει. Πάω στον Μπόμπο, απευθείας. Ωραία, Μπόμπο, ερχόμαστε. Ρε, δεν ξέρω ποιος είναι, έχω ιδέα. Μπόμπο, ερχόμαστε. Με Δήμητρα σίγουρα μαζί πρέπει οπωσδήποτε να την κάνουμε παρέα τώρα αυτές τις μέρες επόμενες, γιατί θα το φυσάει και δεν ακριώνει. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Και εύχομαι να είναι πραγματικά το αυτοκίνητο αυτό που θα βγάλει από το φάκελο στο μεγάλο τελικό. Ήδη. Πάω Θεσσαλονίκη με ένα συνολικό ποσό της τάξεως 1.340 ευρώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο τελικός σε περιμένει αμέσως τώρα. Κατεβαίνεις στις σκάλες επιτυχίας και βεβαίως παίρνεις τη θέση σου στον τροχό του μεγάλου τελικού. Βαριανασένεις. Έλα. Φτάσαμε ένα βήμα πριν. Νομίζω το δύσκολο τελείωσε. Ναι. Και πραγματικά για πάρα πολλές μέρες θα χρωστάς ευγνωμοσύνη στη συμπαίκτριά σου, η οποία έκανε ένα ολέθριο λάθος και εσύ το άρπαξες και πολύ καλά έκανες. Γελάω με την τύχη μου πιο πολύ τώρα. Εγώ θα ήθελα αυτή η τύχη που φάνηκε στο τέλος ότι είναι μαζί σου να είναι εδώ, σε έναν από τους 24 φακέλους που υπάρχει το Nissan Juke. Γιατί κοίτα, ό,τι και να είναι, εγώ κερδισμένη είμαι ήδη. Όχι από χρηματικά και από την εμπειρία, και μου άρεσε πολύ που ήμουν εδώ σήμερα. Αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Πολύ μεγάλη σημασία αλήθεια αυτό για μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Αν και μας το λένε πάντα όσοι κερδίζουν. Όχι, εγώ και θα το έλεγα πάλι. Πάμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Ναι. Πάμε. Καλή επιτυχία. Έχεις αγαπημένο νούμερο? Το 19. Αλήθεια, ε? Ναι, ναι. Έπεσες πάρα πολύ μακριά. Το ξέρω. Το 4. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα να μου δώσεις το νούμερο 4, σε παρακαλώ. Αλήθεια. Και βεβαίως. Σε αυτήν εδώ τη θέση του τελικού, όπου να ξέρεις, δεν τραβάω κανένα ζόρι, έχω φιλοξενήσει και ψηλότερους φιναλίστ. Και αυτό σώζεται. Μπορώ να βγάλω τα παπούτσια μου. Όχι, μπορώ να κάνω εγώ έτσι μυτάκια και θα είμαι μια χαρά, ε. Μπορώ να κάτσω και έτσι. Όχι, δεν υπάρχει ανάγκη, θα κουραστώ εγώ για σένα. Δουλειά μας. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Πολύ όμορφα. Χαίρομαι. Βάλια, μια κατηγορία θέλουμε. Και κλείσαμε για απόψε με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Για να δούμε. Η κατηγορία είναι τρώμε ελληνικά. Τρώμε ελληνικά. Ωραία. Θα βάλουμε πρώτα το λάμδα, το πι, το σίγμα, το ταφ και το αλφα. Μπήκαν 3 αλφα. Είναι πολύ καλό αυτό. Για να βάλουμε άλλα τόσα. Θα πω το ρο. Ρο. Δεύτερο, έχεις άλλα 2. Μη. Μη. Ρωτάμε μητέρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα πω το κάπα. Υπήρχαν 3 αλφα, δεν ξέρω αν θα βρούμε τόσο δυνατό φωνή, αλλά σίγουρα υπάρχει και άλλο μέσα στο γρίφο μας. Και το έψιλον. Ωραία. Αυτά ήταν τα 4 γράμματα που μας είπε η Σαλονικιά μας. Παρακαλώ, υπάρχουν
αν υπάρχουν, να μπουν. Ρο, κάπα, δεν υπάρχει το έψιλον, 10 δευτερόλεπτα. Όχι, δεν. Ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη. Σου βγαίνει τίποτα, κάνα ροδάκινο, τίποτα, δεν σου βγαίνει. Όχι. Τίποτα. Σαν να έβλεπα μαύρο ήταν τώρα. Μάλιστα. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα γράμματα για να δούμε τι ψάχναμε στον ροδάκινο τελευταίο μας γρίφο. Ροδάκινα Τυρνάβου. Δεν λοιπόν, θα το έβρισκα. Αλήθεια. Τίποτα. Το ροδάκινα δεν το έχεις βρει καν, ούτε το ροδάκινα. Όχι, δεν το έχεις. Ήταν σε διάντροπα εκεί τα ροδάκινα. Ήμουνα τελείως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ένα χειροκρότημα, παιδιά. Φτάσαμε αρκετά κοντά. Βέβαια. Να πούμε ότι τα ροδάκινα, και δεν είναι δύσκολο να πάνε να τα βρεις στον Τύρναβο εκεί κοντά. Εγώ ξέρω για τα τυριά στον Τύρναβο. Και το τσίπουρο του Τυρνάβου. Ναι. Αλλά και τα ροδάκινα είναι εξίσου δημοφιλική και είναι και κοντά σου, πρέπει να το ξέρεις. Εμείς είμαστε Αθηναίοι. Δεν πειράζει. Έχει βγάλει ήδη 1.340 ευρώ. Έφτασε πολύ κοντά στα ροδάκινα. Και βεβαίως επιστρέφει νικήτρια στην Θεσσαλονίκη. Θα ήταν ωραίο να έχεις βάλει επιπρόσθετα στα 1.340 και το περιεχόμενο του φακέλου, το οποίο ήτανε... Όχι ρε φίλε. Όχι. Τα φιλιά μας στον Τύρναβο. Καλό βράδυ.